ξέρουμε όλοι ότι αυτή την ώρα θα έπρεπε να εξελίσσεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Μέγαρο Μαξίμου, η συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και τους Τροϊκανούς. Η συνάντηση αυτή δεν έγινε σήμερα. Λέγεται τώρα ότι προγραμματίζεται να γίνει αύριο στις 7 το απόγευμα. Προφανώς υπάρχει εμπλοκή, προφανώς υπάρχει ζήτημα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα πάρουμε πρώτα απ' όλα τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τάκη Χατζή είναι εδώ. Καλησπέρα, Τάκη. Θα ξεκινήσω από τον Γιάννη. Καλησπέρα σε όλους. Ο οποίος έχει παραμείνει στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί κάτι γίνεται εκεί. Ναι. Όχι πάντως σε συνάντηση με την Τρόικα. Γιάννη, τι συνέβη ακριβώς? Σίγουρα δεν γίνεται η συνάντηση με την Τρόικα. Η συνάντηση με την Τρόικα και τον Πρωθυπουργό θα γίνει αύριο στις 7 το απόγευμα. Όμως εδώ είναι σε εξέλιξη μια διευπουργική σύσκεψη. Ξεκίνησε με τους κύριους Τουρνάρα και Σταϊκούρα. Μόλις πριν από ένα λεπτό, Νίκο, βγήκε ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Μανιτάκης. Λοιπόν, τώρα γιατί δεν έγινε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό? Τουλάχιστον όπως λένε κυβερνητικές πηγές, υπάρχει και το είπε και ο κύριος Τουρνάρα στη δήλωσή του έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ήταν ο πρώτος που αποχώρησε. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν ακόμα συζητήσεις και διαπραγματεύσεις των τεχνικών κλιμακίων με τα Υπουργεία, στα οποία υπάρχουν ακαθόδηση. Υπάρχει όμως μια προοπτική ώστε να υπάρξει μια προσέγγιση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Τρόικα, και μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι επαφές, κρίθηκε απαραίτητο η συνάντηση του Πρωθυπουργού για να έχει και εκείνος μια συνολική εικόνα να μετατοπιστεί για αύριο το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η θέση από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα, να ακούσουμε. Μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο κύριος, βρίσκεται ο κύριος Σταϊκούρας και βρίσκεται και ο κύριος Μανιτάκης. Έχουν αποχωρήσει ο κύριος Γιάννη, μην τα επαναλάβεις, γιατί τα είπες. Αυτό το καταλάβαμε, ναι, το καταγράψαμε. Δεν θα υπάρξει με όλους τους υπουργούς, δεν θα υπάρξουν με όλους τους υπουργούς εκ νέου επαφές με την Τρόικα. Πάμε τώρα να ακούσουμε, ξέρω ότι και ο Τάκης έχει ρεπορτάζ, ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Το να αναβληθεί η προγραμματισμένη και πολύ αναμενόμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Τρόικα δεν είναι κάτι απλό. Προφανώς έχει λόγο που γίνεται. Προσκήνιο, το περιέγραψε ο Γιάννης πολύ αναλυτικά, και παρασκήνιο. Τι μαθαίνεις εσύ, Τάκη? Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι τα τεχνικά κλιμάκια, βέβαια σε όλο αυτό είναι, όπως είπες πολύ σωστά, προσκήνιο, έφεραν κάποιες προτάσεις, μάλλον οι υπουργοί, όχι τα τεχνικά κλιμάκια, στον κύριο Σαμαρά, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που θα είχε με τους Τροϊκανούς. Διαφώνησε. Ο κύριος Σαμαράς. Βεβαίως, διαφώνησε. Είπε ότι δεν ικανοποιείται από αυτό που έχει μέχρι αυτή τη στιγμή γίνει. Δεν το ήθελε, θέλει να διαπραγματευτεί περισσότερο, κυρίως το θέμα του ενιαίου φόρου των ακινήτων, για το χαράτσι ΔΕΗ μιλάω, για τα δάνεια και βεβαίως για αυτό που αφορά τα ταμεία και τις δόσεις που πρέπει να δίνουν οι πολίτες αυτό την εισφοροδιαφυγή. Πριν από λίγο είχαμε μια δήλωση του κ. Στουρνάρα έξω από το Μαξίμου μας. Την έστειλε ο Γιάννης Τζούνος. Για να δούμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Επειδή συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια, θεωρήσαμε σκόπιμο να δώσουμε μία ακόμα μέρα, ούτως ώστε να γίνει μία συνάντηση πιο αποτελεσματικά. Υπάρχει εμπλοκή? Δεν υπάρχει εμπλοκή. Όπως είπα χτες το βράδυ, υπάρχουν αρκετά ζητήματα ακόμα ανοιχτά. Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά. Όπως... Και θεωρήσαμε σκόπιμο οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν και να. Σε ποια ζητήματα είστε αύριο κοντά? Δίνεται η αίσθηση ότι είστε κοντά, ας πούμε, στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο ή στις ασφαλιστικές φορές? Θα τα πούμε αύριο. Το ασφικτικό κλίμα που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ύφεση και υποκατανάλωση στην αγορά, και μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταδεικνύει η εξαμηνία έκθεση της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών. Περίπου 170.000 επιχειρήσεις απειλούνται με λουκέτο μέσα στο 2013, από τις οποίες οι 65.000 είναι εμπορικά καταστήματα. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους οι απώλειες θέσεων μισθωτής εργασίας θα πλησιάσουν τις 69.000, ενώ η πρόβλεψη για όλο το χρόνο κάνει λόγο για απώλεια 195.000 θέσεων συνολικής απασχόλησης, δηλαδή εργοδοτών, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Διαφαίνεται ότι το έτος αυτό, το 2013, θα είναι έτος αποκάλυψης για τις επιχειρήσεις. Ξεπεράστηκαν και εξαντλήθηκαν τα όρια αντοχών. Σύμφωνα με την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2012 χάθηκαν 61.000 θέσεις μισθωτής απασχόλησης. Ενώ έντονο πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζει πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία των εμπόρων, μία στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα ρευστότητας. Δεν μπορεί δηλαδή να καλύψει ούτε τις καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις της. Όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις άντεξαν την κρίση και κατάφεραν να σταθούν όρθιες την τελευταία τριετία, αξίζουν την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την προστασία της ελληνικής κυβέρνησης πριν χαθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα από τη χώρα μας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε στην Τρόικα σχέδιο για τη δημιουργία 700.000 θέσεων εργασίας, κόστους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν 400.000 νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και χωρίς άλλους πόρους. Αυτό ήταν
κορυφαίο σημείο της συζήτησης που είχαμε την περασμένη Πέμπτη με την Τρόικα. Και όπως είχαμε συμφωνήσει, στείλαμε στην Τρόικα το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα ανάσχεσης της ανεργίας, με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Ενδεικτική της ύφεση που πνίγει την αγορά είναι και η εικόνα που παρουσιάζουν δύο βασικοί πυλώνες της οικονομίας. Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή, πέρυσι η έκδοση οικοδομικών αδειών σημείωσε βουτιά και παρουσίασε μείωση 36,7%. Ενώ και στη βιομηχανία η εικόνα δεν είναι καλύτερη, καθώς η παραγωγή τον Ιανουάριο υποχώρησε κατά 4,8%. Πάντως, μια αισιόδοξη νότα φαίνεται ότι δίνουν εξαγωγές, καθώς τον Ιανουάριο παρουσίασαν αύξηση 3%. Πόσο είναι το ποσό που καλείστε να πληρώσετε? Είναι 700 ευρώ. Πού να τα βρω, 4 χρόνια άνεργος είμαι. Τη σύσταση τοπικών επιτροπών αναπεριφέρεια, οι οποίες θα εξετάζουν τις περιπτώσεις των συμπολιτών μας που αδυνατούν να πληρώσουν το λογαριασμό της ΔΕΗ και ζητούν διακανονισμό, ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός. Θα κάνουμε σύντομα τοπικές επιτροπές που θα εξετάζουμε ειδικές περιπτώσεις. Εκεί που είναι πραγματικό το πρόβλημα, θα βοηθήσουμε. Θα το δούμε συνολικά το ζήτημα. Εφόσον μιλάμε για προέκταση της πληρωμής μέσω των δόσεων, ναι. Εκτιμώ ότι θα βοηθήσει. Πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Εντάξει, αν ένας άνεργος ο οποίος έχει χάσει το εισόδημά του και έχει να πληρώσει το ρεύμα του, είναι ένα θέμα. Να ελέγξει τι ακριβώς η επιτροπή αυτή. Κατά πόσο κάθε πολίτης πράγματι βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση. Χρειάζεται έλεγχος σε αυτό. Και αν δηλαδή δεν βρίσκεται, θα πληρώνει το χαράτσι, αυτό είναι σωστό. Η ουσία είναι να φύγει το χαράτσι από τη ΔΕΗ. Τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα. Η εικόνα έξω από τα υποκαταστήματα της ΔΕΗ καθημερινά είναι ενδεικτική για το μέγεθος της οικονομικής δυσπραγίας του κόσμου. Οι ουρές μπροστά στα ταμεία των διακανονισμών είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές για την πληρωμή. Από τους 400.000 διακανονισμούς που έγιναν το 2011, το 2012 εκτοξεύθηκαν στους 700.000. Αύξηση 75%. Θα είναι μια ανάσα για σας? Μια ανάσα θα είναι, αλλά τα λεφτά που θα τα βρω. Αν δεν γίνεται για το θεαθήνε και γίνεται για κάποιο αστικό λόγο, ναι. Γιατί και εγώ ξέρω ότι πολλοί πολίτες έχουν παραπονεθεί, πολλοί έχουν κινηθεί δικαστικά για λάθος καταμετρήσεις, για εσφαλμένο ποσό, για ζημιά στις συσκευές τους και παρά τα αυτά δεν έχουν δικαιωθεί εξοδικαστικά. Μας ενημερώνει η Ελένη Ιατρού ότι έχουμε μια εμπριστική επίθεση σε γραφεία πολιτικών στη Θεσσαλονίκη. Ελένη, ναι, για να ακούσουμε. Ελένη. Ναι, καλησπέρα σας. Σας δίνουμε τις πρώτες πληροφορίες. Πριν από μερικά λεπτά είχαμε τριπλό εμπριστικό χτύπημα με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις οδούς Γρηγορίου Παλαμά, Κατούνη και Πρασακάκη. Υπάρχουν οι πληροφορίες ότι είναι τα πολιτικά γραφεία βουλευτών. Ξέρουμε ποια πολιτικά, επειδή προσδιορίσες. Γρηγορίου Παλαμά είναι πολύ κεντρικός ο δρόμος, είναι στη Μητρόπολη. Ξέρουμε ναι, σε ποια γραφεία. Η πληροφορία λέει ότι στη Γρηγορίου Παλαμά πρέπει να ήταν το πολιτικό γραφείο του κυρίου Ορφανού. Σας δίνουμε τις πρώτες πληροφορίες με κάθε επιφύλαξη. Ακούστηκε για το γραφείο του κυρίου Γκιουλέκα. Περιμένουμε να το διασταυρώσουμε και από την αστυνομία και δεν πρέπει να είναι εκτεταμένες οι ζημιές. Γκαζάκια είναι αυτά, δηλαδή. Ναι. Αυτοσχέδια, εκρηκτικοί μηχανισμοί, αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Περίεργα πράγματα πάντως. Στην Αθήνα βρίσκουν χειροβομβίδες, βρίσκουν όπλα, στην Θεσσαλονίκη. Συμπτώσεις λέτε. Από Μάρτι καλοκαίρι, λέει η γνωστή παροιμία, αλλά γεύση από χειμώνα και μάλιστα βαρύ, ετοιμάζεται να μας προσφέρει ο πρώτος μήνας της άνοιξης. Από την Πέμπτη, φαίνεται πως θα ανάψουν πάλι καλοριφέρ και τζάκια, καθώς το σκηνικό του καιρού αλλάζει με βροχές και καταιγίδες που στα δυτικά θα είναι έντονες, ενώ από το βράδυ στα ηπειρωτικά τα βουνά θα ντυθούν στα λευκά. Βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Χιόνια θα πέσουν στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ οι νοτιάδες θα φτάσουν στα πελάγη τα 8 και ενδεχομένως και τα 9 αμποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση 6 με 8 βαθμούς Κελσίου. Με τον ήλιο κρυμμένο από τις αυξημένες συννεφιές, θα ταξιδέψουν το Σάββατο όσοι εκδράμουν για τα κούλουμα. Το ταξίδι για τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα συνοδευτεί με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι εκδρομές που θα επιλέξουν βόρειες περιοχές θα έχουν συντροφιά νυφάδες χιονιού. Ο υδράργυρος σε ακόμη μεγαλύτερη ελεύθερη πτώση. Την Κυριακή βελτιωμένο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ την καθαρά Δευτέρα θα έχουμε αραιές νεφώσεις, αλλά χωρίς δυνατούς δυστυχώς ανέμους. Οι προβλέψεις πάντως των μετεωρολόγων αφήνουν ηλιακτίδα αισιοδοξίας για το πέταγμα του Χαρταϊτού, καθώς ο καιρός θα είναι βελτιωμένος την καθαρά Δευτέρα με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι πάντως φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη, καθώς δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, δυσκολεύοντας όσους προσπαθήσουν να τηρήσουν το έθιμο.